βρισκόμαστε ήδη στο τέταρτο κύμα πανδημίας, σε ένα κύμα που το είχαν προβλέψει οι επιστήμονες, και παρόλα αυτά η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα όχι μόνο το σύστημα υγείας δεν το θωράκισε, αλλά με την πολιτική της επιχειρεί να δημιουργήσει διαχωρισμούς στους εργαζόμενους για να αποτινάξει τις δικές της ευθύνες. Χαρακτηριστικά να πω μόνο ότι την περίοδο αυτή που μιλάμε, την καλοκαιρινή, που θα έπρεπε να έχουμε πάρει εμείς εργαζόμενοι τις άδειές μας, ακόμα και τώρα με πάρα πολύ δυσκολία παίρνονται το ελάχιστο αριθμό αδειών, 5 μέρες άδειες, 5 με 10 μέρες. Την ίδια ώρα τα προγράμματα δεν βγαίνουν τα ορολογιακά. Και ταυτόχρονα, κυρία Δουλγεράκη, ετοιμάζονται να απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας από τον Οκτώβριο και μετά. Αυτή είναι η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Σε ποιους αναφέρεστε, συμβασιούχους? Συμβασιούχους, νοσηλευτές, γιατρούς, διοικητικούς υπαλλήλους, τεχνολόγους, μεταφορείς, βοηθή θαλάμου, καθαριότητα, σύντηση. Είναι δεκάδες οι ειδικότητες πανελλαδικά που τελειώνουν οι συμβάσεις. Η κυβέρνηση πετάει τον μπαλάκι στους εργαζόμενους, στις διοικήσεις, και λένε ότι με αυτά πορευτείτε. Και βεβαίως ψάχνοντας να βρει έναν εύκολο αντίπαλο, αξιοποιεί, αν θέλετε, διάφορες ομάδες ανθρώπων που με πρόσχημα τον εμβολιασμό επιχειρείται με αυτή την λογική, τη διασπαστική και τη διαχωριστική, να πετάξει τον μπαλάκι των δικών της ευθυνών. Πάντως για άλλη μία φορά σήμερα, κύριε Βρυσαλή, ακούστηκε από πλευράς της κυβέρνησης ότι το σύστημα υγείας θα ενισχυθεί, και θα ενισχυθεί πολύ πολύ σύντομα, διότι εκφράζεται ο πάρα πολύ μεγάλος φόβος ότι σε περίπτωση που έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, των νοσηλιών κυρίως, σε ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπους ανεμβολίας τους, εκεί ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κοιτάξτε, η κοροϊδία του θα ενισχυθεί την έχουμε ζήσει 1,5 χρόνο. Θα ενισχυθεί, έλεγε η κυβέρνηση, και πριν 1,5 χρόνο, και βλέπουμε τώρα τα εμβολιαστικά κέντρα να καλύπτονται με εργαζόμενους που μετακινούνται από τα νοσοκομεία και από ΥΠΕ σε ΥΠΕ. Βλέπουμε να εφημερεύουν οι γιατροί. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή εργαζόμενους να μετακινούνται, νοσηλευτές και άλλο προσωπικό, στα εμβολιαστικά κέντρα. Βλέπουμε τα κέντρα υγείας να μην έχουν κινητές μονάδες εμβολιαστικές και να προστρέχει η πολιτεία στην εκκλησία και στους δήμους για να εκτελέσουν καθήκοντα και υποχρεώσεις της ίδιας πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας. Βλέπουμε να πετάγεται το μπαλάκι γενικότερα μόνο σε ενημερωτικές διαφημιστικές καμπάνιες, όταν την ίδια ώρα το Υπουργείο δεν έχει αναλάβει καμία καμπάνια επίσημης ενημέρωσης και να απαντήσει σε ερωτήματα εύλογα των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Αυτή την ευθύνη εμείς την έχουμε αναλάβει, κυρία Δουγεράκη, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά. Το σωματείο μας την ερχόμενη Πέμπτη θα προχωρήσει στην τρίτη κατά σειρά διαδικτυακή ενημέρωση που θα κάνει για τους εργαζόμενους και όσους άλλους θέλουν, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι αυτή την ευθύνη, εφόσον η πολιτεία δεν την παίρνει, την αναλαμβάνουν οι ίδιοι υγειονομικοί, οι μαχόμενοι που έχουν αναλάβει όλο αυτό το διάστημα να σώσουν και να διατηρήσουν την υγεία του ελληνικού λαού. Και ταυτόχρονα έχουμε ακόμη μια υποχρέωση να καταγγέλουμε ακριβώς αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν γίνει λάστιχο ακριβώς για τα συμφέροντα των μεγάλων τουριστικών και επιχειρηματικών ομίλων. Θέλω να πω, κυρία Δουλγεράκη, εδώ το τέταρτο κύμα πανδημίας που έχει αυξηθεί λόγω και των εισαγωγών σήμερα με αφορμή το άνοιγμα του τουρισμού, κανένας έλεγχος στις πύλες εισόδου της χώρας μας δεν γίνεται. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για τέταρτο κύμα πανδημίας σε όλη την Ευρώπη και εν τούτης τα λεωφορεία, καράβια, αεροπλάνα να είναι τίγκα και μετά η κυβέρνηση να ψάχνει να βρει γιατί αναψηφθήκαν τα ποσοστά.